Αυτό είναι το νέο βιβλίο του Γιάννη Κιουρτσάκη, το οποίο επιχειρεί να φωτίσει την ελληνική επανάσταση μέσα στη διαχρονία του ελληνικού πολιτισμού, το οποίο παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στον αύριο χώρο του Μουσείου Λιχνοστάτης. Ήθελα να αναστοχαστώ ολόκληρη την ελληνική πορεία από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας και να σκεφτούμε ποιοι είμαστε εμείς οι Έλληνες. Πώς μπόρεσε αυτή η χώρα, η οποία νομιζόταν νεκρή από τους ξένους, ας πούμε, να αναστηθεί από τις τάχτες της. Αυτό ήταν ένα θαύμα, όπως λέω, εξού ο τίτλος το θαύμα. Αλλά η τραγωδία, το σπέρμα της τραγωδίας υπήρχε μέσα στο θαύμα, με την έννοια ότι ήταν ένα εξαιρετικά δυσχερές εγχείρημα να μπορέσει να αναστηθεί αυτό το και να γίνει έθνος κράτος για πρώτη φορά η Ελλάδα στην υπέρ 3.000χρονη ιστορία της. Τίτλος του βιβλίου «Το θαύμα και η τραγωδία», το 21 από τον κόσμο του Ομήρου στην παγκόσμια επαρχία. Για το βιβλίο μίλησε ο συγγραφέας και δικαστικός λειτουργός Οδυσσέας Παχής. Που με αφορμή τα 200 χρόνια αναφέρεται στην προοπτική του ελληνισμού, στα προβλήματα που προηγήθηκαν και στις προκλήσεις που θα έχουμε στο μέλλον. Τα 200 χρόνια δεν είναι μόνο ένα ορόσημο που γιορτάζουμε, αλλά είναι και μια αφορμή για να στοχαστούμε και για τους εμφύλιους παραγωγούς που είχαμε και για τις προκλήσεις που έχουμε, όπως αναφέρει και ο συγγραφέας, εν ώψη της νεωτερικότητας, του κατανοητισμού και των προκλήσεων της νέας εποχής. Το μουσείο είναι φυσιολαογραφικό καταρχήν, αλλά προφανώς ασχολείται και με ζητήματα ιστορίας και με ζητήματα ταυτότητας και παράδοσης. Ο συγγραφέας είναι γνωστός για την ενασχόλησή του πολλά χρόνια θεωρητικά και το στοχασμό του, τον αναστοχασμό του σε ζητήματα παράδοσης στο θέατρο σκιών, στο καρναβάλι και σε πολλά άλλα τέτοια θέματα. Αποτελεί έτσι χαρά μας και συνήθειό μας τα τελευταία 10 χρόνια να παρουσιάζουμε τα βιβλία του εδώ στο Ηράκλειο. Ο Γιάννης Κιουρτσάκης σημειώνει ότι πρόκειται για μια ριζική τομή στην ιστορική μας διαδρομή. Όπως είπε, η Ελλάδα αναστήθηκε από τις τάχτες της, δοκιμάστηκε από εμφύλιους πολέμους και όχι μόνο, με τον συγγραφέα να ξεδιπλώνει τις αντιφάσεις του ελληνικού κόσμου, καθώς και τον ρόλο της ελληνικής γλώσσας. Όλοι είχαν την αίσθηση μιας κοινής πατρίδας, αιωλής, ίωνες, δωρηής, ξέραν ότι ήταν Έλληνες. Κάποιες στιγμές ενώνονταν απέναντι στους Πέρσες, κάποιες φορές χωρίζονταν και έκαναν πόλεμο μεταξύ τους. Και αυτό έφερε και το τέλος της αρχαίας Ελλάδας. Και ήρθαν οι κατακτήσεις μετά, η Μακεδονική και εν συνεχεία η Ρωμαϊκή κλπ. Λοιπόν, όμως σε όλη αυτή τη διάρκεια και μετά ήρθε η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δηλαδή το Βυζάντιο, η Βυζαντινή, ήρθε ο Χριστιανισμός, ο οποίος έδιωξε τον Πολυθεϊσμό. Ο όρος Έλλην σιγά σιγά έγινε ταυτόσιμος με τον όρο Ιδωλολάτρη. Και όμως η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ να μιλιέται σε όλη αυτή τη διάρκεια. Το βιβλίο του Γιάννη Κιουρτσάκη συνομιλεί με τον αναγνώστη, καθώς αυτός περιπλανιέται στα πεδία της ιστορίας, ατενίζοντας τον ορίζοντα του χρόνου και που τολμά να μιλήσει για την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο. Και μέσα από τους διχασμούς καταφέραμε να ομονοήσουμε ακόμα και μέσα στους εμφύλιους πολέμους, διότι η Επανάσταση δοκιμάστηκε από εμφυλίους πολέμους, κόντεψε να καταποντιστεί, σώθηκε χάρη στον Αβαρίνο, χάρη στις μεγάλες δυνάμεις, αλλά επιβίωσε και ενάντια στις μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες την κατέστησαν υποτελή, αλλά λίγο-λίγο βρήκε το δρόμο της και τον βρίσκει ακόμα.